Ατλαντίδες. Τώρα το τελευταίο που έγραψες, νομίζω αφορά στους εναλλακτικούς, τους έντεχτους. Τα κέντρα. Τραγουδιστές. Ναι, για όλο αυτό το θέμα που έγινε, για το ποια μαγαζιά νυχτερινά είχαν ανοίξει. Και εσύ το πήγες και κάπου αλλού. Τι λέμε, ας πούμε, για τον Τσαλίκη, την Πάολα και δεν ξέρω ποιον άλλον. Αλλά δεν λέμε κάτι, δεν λέμε κάτι για την Μπουφίλιου, για τον Κραουνάκη, για τον Δελιβοριά και άλλους. Δεν αφορά τα πρόσωπα. Δεν αφορά τα πρόσωπα. Αφορά το να μην υπάρχει ρατσισμός. Έχουμε πολλών ειδών ρατσισμούς. Ένας από τους ρατσισμούς στον καλλιτεχνικό χώρο. Ναι, αλλά πάλι το πας εσύ στην Ποφίλιο. Δεν το πάω στην Ποφίλιο. Έτσι αποφασίσατε όσοι σας κάνει κίνκι το όνομα Ποσειδώνας να σχολιάζει Ποφίλιο. Δεν αφορούσε την Ποφίλιο. Δηλαδή, να προσέχω όταν αναφέρομαι σε κάτι γενικό. Όταν θέλω να στιγματίσω να μην είμαστε ρατσιστές καλλιτεχνικά, να μην αναφέρω ένα όνομα, γιατί είναι ιερό το τέμα από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Δεν είναι ιερό το τέμα. Ιερό το τέμα ήταν η Χάρης Αλεξίου, η Δημήτρη Γαλάνη, ο Γιώργος Δαλάρας, ο Δημήτρης Μητροπάνος. Αυτά τα νέα παιδιά δεν είναι ακόμα ιερά το τέμα. Και ποιο είναι το θέμα? Εγώ απλά θέλω να στιγματίσω κάτι το οποίο το έχω κάνει και εγώ στο παρελθόν και ήταν λάθος. Η καλή έντεχνη, η κακή mainstream, η κακή λαϊκή. Όταν λοιπόν έχουμε να κάνουμε με κάτι τόσο συγκλονιστικό σαν αυτό το δυστύχημα στα Τέμπη, και σηκώνουν το δάχτυλο κάποιοι και ουρλιάζουν εναντίον των εντός εισαγωγικών mainstream λαϊκών καλλιτεχνών, πρέπει να βγεις να πεις ότι, παιδιά, αν είναι ντροπή έχω γράψει για τους τάδε, τόσο ντροπή είναι και για τους υπόλοιπους. Άρα δηλαδή το σχόλιο σου είναι ότι δεν θα έπρεπε να γίνεται ακριβώς, αυτό. Ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχει αυτός ο ρατσισμός. Αν είναι ντροπή για τους μεν, είναι και για τους δε. Δεν μπορεί να βγαίνεις να λες ότι εμείς κάνουμε άλλη δουλειά. Δηλαδή τι, ότι ο λαϊκός, ας πούμε, το τσιφτετέλι το λέει τσιφτετέλι, αναβείται στα τραπέζια, και ο άλλος το λέει το τσιφτετέλι κομιλφό. Συγκρατημένος. Δηλαδή, είναι, όταν έχουμε να κάνουμε κάτι τόσο σοβαρό, αν πρέπει να ανοίξουν ή όχι τα νυχτερινά κέντρα, δεν είναι το θέμα τα πρόσωπα. Αυτό θέλω να πω. Ναι. Με κοιτάς με μισό μάτι. Δεν σε κοιτάζω με μισό μάτι, απλώς ξέρεις πώς να το κάνεις και πιο προκλητικό στα σχόλια και στις αντιδράσεις από κάτω. Δηλαδή, να ανοίξει ένα θέμα συζήτησης πάλι. Δεν είναι προκλητικό. Όχι, το συγκεκριμένο δεν είναι. Είναι γραμμένο πάρα πολύ ευπρεπώς, όπως και το συγκεκριμένο. Έγραψες και έσβησες, έγραψες και έσβησες. Όχι. Ναι, η αλήθεια είναι ότι μου κάνω λίγο editing, μου κάνω λίγο αυτολογοκρισία. Τι εννοώ? Επειδή έχω συνειδητοποιήσει. Δηλαδή, το σκέφτεσαι και θες να το πεις. Κοίταξε, να δεις, είμαι λίγο σύφουνα. Πάντα ήμουνα. Χαίρομαι γιατί μεγαλώνοντας παραμένω σύφουνας. Δηλαδή παραμένω με τον ενθουσιασμό, με την όρεξη που είχα πάντα για δουλειά, για σχολιασμό κτλ. Άλλωστε, συμμετέχοντας σε εκπομπές που με έχουν τιμήσει διάφορες εκπομπές να μου ζητήσουν να συμμετάσχω, αυτό δεν είναι το ζητούμενο. Το ζητούμενο δεν είναι να έχουμε σχόλιο. Το ζητούμενο δεν είναι το σχόλιο μας να είναι αντικειμενικό και να μην είναι δημόσιες σχέσεις. Εγώ, δόξα τω Θεώ, όχι μόνο δημοσίες σχέσεις δεν κάνω, αλλά μου έχω κλείσει πόρτες και πόρτες τόσα χρόνια. Σε έχουν κλείσει. Βεβαίως, από πράγματα που έχω πει. Άνθρωπος που μπορούσε να με βλάψει, είπε: ποιον θα πάρει τον τάδε, παλιά έχει πει για μένα αυτό. Κλείστε την πόρτα. Ναι. Μου έχει γίνει επανειλημμένος αυτό μέσα σε 3,5